Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι, πάμε μαζί να δούμε όλες τις εξελίξεις από την αγαπημένη μας σειρά. Εάν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι, έγκαιρα και έγκαιρα spoiler μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου και μην ξεχνάτε να πατήσετε και το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις νέες ειδοποιήσεις. Ενώ ο Αντώνης δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, η Μαρίνα δέχεται μια αναπάντεχη επίσκεψη στο νοσοκομείο. Δεν είναι άλλη από την Καλλιόπη που πηγαίνει να τη συμπαρασταθεί για το κακό που την βρήκε. Μαζί της φέρει και καλούδια για να φάει και να κρατηθεί δυνατή στο Γολγοθά που έχει να αντιμετωπίσει. Στο μεταξύ η Αργυρό προσπαθεί να ισορροπήσει στις νέες εξελίξεις με τον Αστέρι και την Βασιλική να την στηρίζουν. Παράλληλα ο Νικηφόρος με τον Μανώλη κάνουν σχέδια για τη ζωή τους. Θέλουν να αφήσουν πίσω τους τα θερμοκήπια και τον Ευθύμη και να επιστρέψουν στις σπουδές τους στο Ηράκλειο. Ταυτόχρονα η Νάντια δέχεται μια πρόταση από τον Ευθύμη. Της λέει πως θα της δώσει ένα διαμέρισμα να μείνει τώρα που έφυγε από το σπίτι του Μαθιού και της Βασιλικής. Λίγο αργότερα ο Ευθύμης πλησιάζει στην αποκάλυψη ενός σκοτεινού μυστικού ενώ ο Λευτέρης βρίσκεται σε μεγάλο δίλημα για το πώς να διαχειριστεί την Θοδώρα και την Έλενα. Ο Μαθιός έρχεται αντιμέτωπος με μια προωσμένη εξέλιξη. Ανακαλύπτει ότι το όπλο του φόνου του Στεφανή έχει εξαφανιστεί από τη μάντρα στην οποία το είχαν θάψει εκείνος και η μητέρα του. Αυτό τον φέρνει σε απόγνωση. Η Καλλιόπη προσπαθεί να τον καθησυχάσει και μαζί αναλαμβάνουν δράση. Στο μεταξύ η Μαρίνα περνά κρίσιμες ώρες στο νοσοκομείο στο πλευρό του Αντώνη. Ένας εφιάλτης από το παρελθόν της Νάντιας έρχεται για να της χτυπήσει και πάλι την πόρτα. Πρόκειται για τον Πατριώτη, έναν σκληρό και ακάρδο άνθρωπο ο οποίος δεν αγάπησε ποτέ την Νάντια. Μαζί του πέρασε πολύ δύσκολα καθώς η μητέρα της πέθανε όταν ήταν πολύ μικρή. Η Νάντια καταφέρει να το σκάσει από αυτόν και να έρθει στο Ρέθυμνο για να αναζητήσει τον αληθινό της πατέρα. Ο Γιώργος όμως έμαθε πως ο πατέρας της ήταν σταματάκης και γνωρίζοντας ότι πρόκειται για πλούσια οικογένεια εμφανίζεται και τη ζητά χρήματα. Ο Ευθύμης έρευνα όσα έμαθε από το γράμμα του Κώστα και θέλει να ανακαλύψει ποιον σκότωσε ο Μαθίος. Παράλληλα ο Μανώλης αποφασίζει με την παρένεση του Παύλου να αντιμετωπίσει τον φαρμακίστα ίσα. Πηγαίνει στο γραφείο του και του λέει πως αφού ο Παύλος ξόφλησε τα δανεικά που είχε ζητήσει από εκείνον για να σώσει το σπίτι του πατέρα του, τώρα πρέπει να αφήσει αυτόν και τον Νικηφόρο ησύχους. Στο μεταξύ ο Κλειός φύγει όλο και περισσότερο γύρω από το Μαθίο και η αντίστροφη μέτρηση για αυτόν μοιάζει να έχει ξεκινήσει. Ο Λευτέρης πετάει έξω από τον μπαρ το Γιώργη, εκείνος ωστόσο δεν φεύγει χωρίς να απειλήσει την Νάντια. Η Θοδώρα ζητάει το λόγο από την Ελένα για την κολόνια του Λευτέρη, αλλά εκείνη θα της αποκαλύψει κάτι που θα την αφήσει με το στόμα ανοιχτό. Ο Μανώλης αποφασίζει να αντιμετωπίσει δυναμικά τον Φαρμάκη. Εκείνος όμως κρύβει έναν άσο στο μανίκι του. Του εξηγεί ότι με τον Νικηφόρο έχουν υπογράψει συμβόλαια μαζί του και δεν μπορεί να παρατήσουν έτσι τα θερμοκήπια και να φύγουν. Την ίδια στιγμή η Βασιλική ανησυχεί για τον Μαθαίο καθώς τον βλέπει να βασανίζεται. Παράλληλα ο Ευθύμης κάνει μία δελεαστική πρόταση στον Τόλι. Του προτείνει να εργαστεί σε εκείνον ως λογιστής. Θέλει να τον έχει από κοντά ώστε να μάθει τι πραγματικά έκανε ο Μαθίος. Στο μεταξύ ο Μαθίος και η Καλλιόπη πηγαίνουν να βρουν το όπλο του φόνου του Στεφανή. Κάποιοι όμως βρίσκονται ίδιοι εκεί και θα έχουν μία συνάντηση που θα τεινάξει τα πάντα στον αέρα. Ο Λευτέρης μαθαίνει από τον Ευθύμη για την παρέμβαση του Παύλου και προειδοποιεί τον Νικηφόρο και τον Μανώλη για τις προθέσεις του. Τον ενημερώνει πως ο Φαρμάκης δεν σκοπεύει να τους αφήσει ήσυχους ποτέ και ότι συνέχεια θα διεκδικεί πράγματα από εκείνους. Ο Παύλος όμως βρίσκει επιτέλους τον τρόπο να χτυπήσει τον Ευθύμη. Η Βασιλική δεν μπορεί να βγάλει από την καρδιά της την Νάντια, γι' αυτό κράτα επαφές μαζί της. Όταν μαθαίνει για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει από τον Πατριώτη προσφέρεται να την βοηθήσει. Την ίδια στιγμή ο Αστέρης και η Αργυρό βλέπουν την Καλλιόπη και τον Μαθαίο να ψάχνουν κάτι στον κήπο έξω από το σπιτάκι στο βουνό. Μόλις εκείνη το αντιλαμβάνεται τους επιτίθεται φραστικά σε μια προσπάθεια της να καλύψει τον πραγματικό λόγο για τον οποίο βρίσκονται εκεί. Η καπετάνισσα είναι σε απόγνωση μετά την πρόσφατη νεροποντή, συνειδητοποιώντας τον κίνδυνο που κυκλώνει κάθε μέρα και περισσότερο το Μαθιό. Όσο ο Αστέρης πηγαίνει στο Μαθιό να το αποκαλύψει τι τον απασχολεί, ο Γιώργης έρχεται να ταράξει ξανά τη ζωή της Νάντιας. Ενώ ο Τόλης πλησιάζει επικίνδυνα μονοπάτια, σκέφτεται να δεχτεί την πρόταση. Δίχως να γνωρίζει που πραγματικά μπλέκει. Παράλληλα ο Βαγγέλης δέχεται ένα δώρο μεγάλης αξίας και κάνει μια προσπάθεια να προσεγγίσει την Τίνα και να είναι ξανά μαζί. Τα πράγματα φαίνεται να πηγαίνουν καλύτερα για τη Μαρίνα και την Αργυρό. Ο Λευτέρης βρίσκεται σε δύσκολη θέση με την Θοδώρα αφού δεν ξέρει πώς να της πει την αλήθεια για την Έλενα και το παρελθόν τους.
Την ίδια ώρα η Καλλιόπη βασανίζεται στον ύπνο της από σκοτεινές σκέψεις. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.